Κύριε Χρονάκη, τέσσερις αλλοδαποί συνελήφθησαν και ένα ζευγάρι μεδαπών για αγοροπολισία Βρέφους. Άσχημο περιστατικό. Πράγματι. Το περιστατικό αυτό είναι άσχημο, όπως το λέτε, με τη λογική ότι όταν κάποιος αγοράζει ένα παιδί, έτσι, είναι για μένα ότι χειρότερο, με τη λογική ότι δεν μπορεί κάποιος να αγοράζει έτσι και να εμπορεύεται άνθρωπο. Από την μια μεριά, από την άλλη, το παιδί, η οικογένεια η οποία δεν έχει παιδιά για τους χι λόγους και δεν μπορεί να αποκτήσει, κάνει προσπάθειες, αλλά για να υιοθετήσει ένα παιδί, είναι μεγαλείο αυτό, αλλά να το υιοθετήσει με νόμιμο τρόπο και όχι παράνομο. Τέλος πάντων, χθες η Δίας είχε μια πληροφορία για την αγοραπολισία ενός βρέφους. Το έδωσε σε εμάς την υπηρεσία μας, την ασφάλεια του Αγίου Νικολάου. Αρχίσαμε αμέσως τις έρευνες να δούμε πού έχει γίνει και πώς έχει γίνει όλη αυτή η ιστορία. Εντοπίσαμε κάποιους αλλοδαπούς οι οποίοι έμεναν εδώ στον Άγιο Νικόλαο και οι οποίοι είχαν την πρώτη υποψία. Είχαμε την πρώτη υποψία γι' αυτό, σύμφωνα με την πληροφορία. Φτάσαμε στην μητέρα, η οποία μας δήλωσε ότι πράγματι έχει γίνει αγοραπολισία βρέφους έναντι των 12.000 ευρώ σε κάποιο χωριό εδώ της περιοχής. Πήγαμε στο χωριό, εντοπίσαμε το σπίτι, γιατί το μέλημά μας ήταν να βρούμε και το παιδί, το οποίο είναι 20 μηνών. Εντοπίστηκε το σπίτι, οι γονείς, οι θετείς, οι υποψήφοι θετείς γονείς και το μωρό. Το οποίο μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, γιατί δεν μπορούσαμε να το διαχειριστούμε εμείς μέσα στο νοσοκομείο με τον ίδιο εισαγγελέα. Σε όλη αυτή την ιστορία εμπλέκονται 4 αλλοδαποί. Εκτός τους 2 Έλληνες και άλλοι 4 αλλοδαποί, οι οποίοι είχαν διαμεσολαβήσει προκειμένου να γίνει αυτή η αγοραπολισία. Η μητέρα δεν είναι μόνιμη κάτοικος Αγίου Νικολάου, μένει μόνιμα στην Κατερίνη, έχει 5 ανήλικα παιδιά. Το έμαθαν εδώ οι υπόλοιποι αλλοδαποί, οι οποίοι βρίσκονται και μένουν μόνιμα στον Άγιο Νικόλαο, την έψαν, κατέβηκε, είχαν βρει και το ζευγάρι και έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Σε λίγες ώρες είχε τελειώσει αυτή η ιστορία. Ετοιμαζόταν η μητέρα να φύγει, να ταξιδέψει, όμως το προλάβαμε, συνελήφθη και σήμερα αυτή την ώρα βρίσκονται στον κύριο εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Μάθαμε ότι η μητέρα δεν ήταν η μητέρα από το γνωστοποίηση σε εσάς, το θέμα ή από τρίτο πρόσωπο. Στα πλαίσια της προανάκρισης η μητέρα το παραδέχτηκε. Παραδέχτηκε, μας είπε και το χωριό, μας είπε και τα χρήματα, βρέθησαν τα χρήματα, τα οποία κατατέθηκαν στο παρακαταθήκη για δανείων. Και οι υπόλοιποι παραδέχτηκαν τη διαμεσολάβηση. Το ζευγάρι, τι είπε το Λιτόφι, κάνει κάποια δήλωση. Το ζευγάρι θέλει να μεγαλώσει ένα παιδί. Είχαν αποταθεί πάρα πολλές φορές σε ιδρύματα, από ό,τι μου είπαν χθες το βράδυ, δεν τα είχαν καταφέρει να υιοθετήσουν ένα παιδί. Είπα και πάλι μεγαλείο κάποιος να θέλει να μεγαλώσει ένα παιδί και να υιοθετήσει, αλλά με έναν τρόπο. Ο τρόπος ο οποίος ήταν παράνομος. Δεν μπορεί κάποιος να αγοράσει ένα μωρό, έναν άνθρωπο. Και αν τύχει, κύριε Διευθυντά, των παιδιών σε αυτές τις περιπτώσεις μετά από αυτό. Νομίζω ότι με εντολή του εισαγγελέα πήγε βέβαια στο νοσοκομείο και νομίζω ότι θα μεταφερθεί σε κάποιο ίδρυμα, αλλά είναι διαχείριση από τον κύριο εισαγγελέα, από κοινωνικές υπηρεσίες. Δεν είναι αστυνομικό το θέμα από εκεί και ύστερα. Η διαχείριση ενός παιδιού είναι. Και τα άλλα παιδιά που έχει η μητέρα αυτή. Βρίσκονται στην Κατερίνη, από όσο γνωρίζω. Σε συγγενικά πρόσωπα. Ναι, σε συγγενικά πρόσωπα. Βρίσκονται στην Κατερίνη. Από την προγράμματιση δεν τύχε να βρείτε κάποιο γιατρό ή κάποιο άλλο, έτσι, κάποιο δημόσιο λειτουργό στην πόλη. Όχι. Είχε γίνει μια συμβουλογραφική πράξη, η οποία σύμφωνα με τον κύριο Σαγγελέα ήταν νόμιμη. Ένα συμβόλαιο εκεί για την επιμέλεια. Νόμιμη, αλλά είναι άκυρο επειδή υπάρχει και αγοραπολισία. Έτσι και δεν εμπλέκεται ο συμβουλογράφος ή οι συμβουλογράφοι, δεν εμπλέκονται με τη λογική της παράνομης πράξης από αυτούς. Είναι νόμιμη σύμφωνα με τον κύριο Σαγγελέα, αλλά είναι άκυρη επειδή υπάρχει χρήμα στη μέση. Θα μπορούσε να το παραχωρήσει το παιδί χωρίς να εισπράξει χρήματα και να έχουν. Ναι, ναι, πιθανότατα προσωρινά. Αυτά είναι θέματα νομικά περισσότερο και του κύριου Σαγγελέα. Το κουβάρι ξεκίνησε να ξετυλίγεται από τους άντρες ομάδας Δίας, οι οποίοι περιπολούν. Ναι. Αυτό αποδεικνύει και τη σημαντικότητα και τη σπουδαιότητα τη συγκεκριμένη υπηρεσία στο να χειρίζει ασταμάτητα στου δρόμου τη πόλη και των χωριών. Η ομάδα Δίας, η οποία τόσα πολλά προσφέρει, δεν είναι μόνο να γυρνάει
και να αστυνομεύει. Να περιπολεί. Και να περιπολεί. Είναι... Έχει και ακούσματα. Έχει και ερεθίσματα. Είναι αστυνομική. Είναι αστυνομική στον δρόμο. Μένουν εδώ. Ακούνε. Κάποια κάθε πληροφόρηση είναι και άλλες περιπτώσεις με την ομάδα Δίας. Έτσι θέλω να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα αυτούς τους ανθρώπους και την ασφάλεια, γιατί κινηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα. Το ευτύχημα ήταν ότι δεν πρόλαβε να φύγει η μητέρα. Κινηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα προκειμένου να έχουμε έτσι ένα αίσιο αποτέλεσμα. Αυτοί οι διαμεσολαβητές, πιστεύετε ότι είναι μόνο αυτή η υπόθεση ή θέλω να βλέπω και σε άλλες? Δηλαδή υπάρχει έτσι μια. Δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή κάτι. Δεν προκύπτει κάτι για να είναι σε άλλες υποθέσεις. Δεν το γνωρίζω, δεν έχουμε τελειώσει. Συνεχίζεται η προανάκριση μέχρι στιγμής, γιατί μας απασχόλησε αυτό να δούμε ποιος είναι κύκλωμα σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο. Είναι συγγενικά πρόσωπα της μητέρας, η Πίκο, η Φίλη, η Μανίση. Τα δύο. Είναι ο αδελφός της και η γυναίκα του αδελφού της και η άλλη γυναίκα, η οποία διαμεσολάβησε και την έφερε εδώ. Έμενε μόνιμα, όχι μόνιμα στην τοποκατοικία, σαν είχε μόνιμη έτσι. Είχε έρθει μόνιμα στην χώρα. Στην Κατερίνη, στην Κατερίνη μένει μόνιμη.